Δυναμική προοπτικής και ανάπτυξης αποτέλεσαν τα επίσημα εγγένεια του δεύτερου φεστιβάλ Κερνάμε Ελλάδα στην Αμαλιάδα, όπου Δήμοι, Περιφέρεια, Επιμελητήρια, Επιχειρηματίες ενωμένοι έδειξαν το δρόμο της εξωστρέφειας και της ανάδειξης τοπικής επιχειρηματικότητας, έδειξαν ότι τα τοπικά προϊόντα μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν το εφαλτήριο ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση. Τα επίσημα εγγένεια τελέστηκαν χθες το απόγευμα στο βοηθητικό γήπεδο, την ίδια ώρα που αμέτρητοι επισκέπτες είχαν κατακλείσει το κλειστό γυμναστήριο της Αμαλιάδας, όπου φιλοξενούνται τα περίπτερα της έκθεσης. Το δεύτερο φεστιβάλ Κερνάμε Ελλάδα ξεκίνησε με τις ευλογίες της Εκκλησίας, καθώς αρχικά τελέστηκε αγιασμός από τον Μητροπολίτη Ηλίας, κύριο Γερμανό, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την διοργάνωση. Τον λόγο αμέσως μετά πήρε ο οικοδεσπότης, ο δήμαρχος Σίλιδας Γιάννης Λιμπέρης, ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά στο βαρύ φορτίο που έχει ο νέος Δήμος Σίλιδας, καθώς φέρει τη βαριά ιστορία της αρχαίας Σίλιδας και επεσήμανε ότι αυτές τις δύσκολες εποχές χρειάζεται να εμπνεύσουμε και να εμπνευστούμε και να γίνει πράξη αλληλεγγύη. Τους κάλεσε δε όλους να αγκαλιάσουν την προσπάθεια και να επενδύσουν στην αγροτική οικονομία και τον τουρισμό. Είναι οι εποχές που χρειαζόμαστε να εμπνεύσουμε και να εμπνευστούμε από δίπλα μας. Είναι οι εποχές που χρειαζόμαστε να εσαρκώσουμε αυτή την έμπνευση, να εσαρκώσουμε και να κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη για να πετύχουμε την κοινωνική συνοχή. Είναι οι εποχές που πρέπει να παραδειγματιστούμε από τους πραγματικούς ανθρώπους, από τους πραγματικούς νεοέλληνες, τους πραγματικούς νεοελλήνους που θα τους δούμε τώρα μέσα στην επίσκεψή μας και όχι από τις φούσκες που μέχρι τώρα είχαμε παρασυρθεί και σκάσαμε όλοι μαζί στη δίνη που βρισκόμαστε. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολο Κατσιφάρα, ο οποίος επεσήμανε ότι όλοι μαζί μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στην περιφέρεια μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση. Μέσα από αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση θα βοηθήσουμε την κοινωνία να βρει θέσεις εργασίας, εισόδημα, επιχειρηματικότητα, άρα αξιοπρέπεια και ελπίδα ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Σήμερα οι τρεις συνδιοργανωτές, το Επιμελητήριο, η Περιφέρεια και ο Δήμος, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, την έκθεση που έχουμε 110 εκθέτες, έχουμε νέες καινοτόμες προσεγγίσεις, στέλνουμε ένα μήνυμα εδώ, από την αρχαία Ήλινα, από το Δήμο Ήλινας, ότι είμαστε αποφασισμένοι να βασιστούμε στις δυνάμεις μας, να συνεργαστούμε μακριά από ανακόμματα τείχους και παιχνίδια ανέξοδα να αλλάξουμε την πορεία του τόπου μας. Στην συνέχεια χαιρετισμούς απίφθηναν οι βουλευτές Κώστας Τζαβάρας, Γιώργος Κοντογιάννης, Γιάννης Κουτσούκος, Ανδρέας Μαρίνος και Διονυσία Βιερινοπούλου. Αυτή η οποία θα εμπνέεται από μία και μόνο προσπάθεια, από ένα και μόνο στόχο, την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μας και ιδιαίτερα την παραγωγική ανασυγκρότηση αυτού του τόπου. Του τόπου που είναι ευλογημένος από τη φύση, από την ιστορία, από τον πολιτισμό, του τόπου που πραγματικά μπροστά του όλοι οι άλλοι τόποι είναι μικρότεροι και πιο ασήμαντοι. Η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα τους. Η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα σε όλους αυτούς που επιχειρούν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Πρέπει να έχουμε δίκτυα που να μπορούν να προωθούνται τα προϊόντα μας.
μας. Και πράγματι η πολιτεία ξεκινά την κατασκευή του έργου του Πάτρα Πύργος για να μπορεί τα προϊόντα αυτού του τόπου να βρίσκουν διέξοδο στην Ευρώπη. Χρειάζεται όμως να δίνουμε, να δώσουμε όθηση στα προϊόντα μας και μέσω άλλων πρωτοβουλειών. Θα σας ευχηθώ του χρόνου που θα είστε εδώ να μας πείτε ότι εντάξατε αυτή την εκδήλωση ως θεσμό στο πλαίσιο της διατροφικής σύμπραξης που ενώνει τους παραγωγούς, τους καταναλωτές, το τουρισμό και τη διαδικασία της δικτύωσης των παραγωγών με τους καταναλωτές απανταχού της χώρας και όχι μόνο. Μια εκδήλωση που βγάζει την ιδέα και τα προϊόντα της έξω από τον νομό, θα βγάζει στην Ελλάδα και ακόμα παραπέρα. Αυτή η εκδήλωση, αυτό το φεστιβάλ, έρχεται να απαντήσει στη σημερινή κρίση που διέρχονται και τα ελληνικά νοικοκυριά και οι άνθρωποι που επιχειρήνουν. Καταρχάς, να πω συγχαρητήρια στους οργανωτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνεται αυτή η έκθεση για δεύτερη χρονιά στον τόπο μας. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες. Θα ήθελα να μεταφέρω μία φράση την οποία είπε ο Μπαρόζο και παρότι διαφωνώ σε πολλές επιλογές μαζί του, αυτή η φράση για την επιχειρηματικότητα είναι από τις αγαπημένες μου. Είπε ότι στηρίζουμε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες για έναν λόγο. Γιατί είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν το ρίσκο και είχαν την τόλμη να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Τον λόγο αμέσως μετά πήρε ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού Γιώργος Αναστόπουλος, ο οποίος κάλεσε τους παρευρισκόμενους να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα και να τα προβάλλουν παντού. Επεσήμανε ότι το φεστιβάλ είναι θεσμός και δίνει την ευκαιρία στους επαγγελματίες να δείξουν την παραγωγή τους. Και να το υποσχεθώ, να δεσμευτώ ότι και του χρόνου μαζί θα είμαστε δήμαρχοι εδώ να οργανώσουμε το τρίτο φεστιβάλ. Μεταφορά της εκδήλωσης αυτής και σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, ώστε οι επισκέπτες που προσδοκούμε να έρθουν να ξέρουν τι θα απολαύσουν στη χώρα μας και συγκεκριμένα εδώ που βρισκόμαστε, στη Δυτική Ελλάδα και η Περιφερειάρχα. Και να σας ανακοινώσω ότι τον επόμενο μήνα, τον μεθεπόμενο μάλλον μήνα, 11, 12, 13 Απριλίου, το φεστιβάλ Κερνάμε Ελλάδα θα είναι στην Πάτρα, στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας, όπου όμως πέρα από την Ελλάδα θα κερνάει και Ευρώπη. Στην συνέχεια χαιρετισμού απίφθινε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας Κώστας Νικολούτσος, ο οποίος χαρακτήρισε το φεστιβάλ πολύ σημαντικό θεσμό για την ανάδειξη των προϊόντων και επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα μοντέλο που προωθεί την επιχειρηματικότητα, ενώ εστίασε ιδιαίτερα στην ταυτότητα των προϊόντων. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε την πραγματικά καινοτόμη πρωτοβουλία στην τοποθέτηση της τράπεζας στην διεθνή αγορά, που πρέπει να καταγραφεί ως καλή πρακτική στο εξωτερικό. Είναι μια 100% επιτυχία της ηλιακής επιχειρηματικότητας, χωρίς καμία απολύτως κεντρική στήριξη. Οφείλω επίσης να τοποθετώ αρνητικά στη σάση του Υπουργείου πως αρμόδιος πολιτικός και όχι μόνο δεν επισκέφθηκε την Ιδία, αλλά τιμή τακτικής του ειδοκαμιλισμού στο θέμα των μη νομίμως απασχολουμένων εργατών γης, με άμεσο αποτέλεσμα η ρετόπα τη μείωση για το 14 των κατηγορημένων εκτάσεων κατά 20%. Κυρίες και κύριοι, συνολικά η πορεία της οικονομίας της Ιδίας είναι αντίστοιχη με τις πραγματικές δυνατότητες και το δεδομένο παραγωγικό μοντέλο. Είναι ανακόλουθο με την προβλεπτική πραγματικότητα που είναι η οικονομική ανάπτυξη με αρμόδια προοπτική, αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων, στόχευση των εργοδοτικών σύμπαιγων. Οφείλουμε με σωστό σχεδιασμό και στη δουλειά να δώσουμε διέξοδο στην ανάπτυξη. Η ανάπτυξη τη οποία τη πληροφορία μπορεί να θέσει ταυτόχρονα τη κίνηση τη μηχανία των συμπληρωματικών επιχειρηματικών δράσεων. Διότι η πρωτογενή παραγωγή δράει και επηρεάζει σε πολλά επίπεδα. Το πολύχρωμο προϊόν τη κίνηση μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επιτάξη τη οικονομική δραστηριότητα και των επιχειρηματικών ευκαιριών στην ενέργεια, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και φυσικά στην βιομηχανία των βήμων. Η τελετή των εγγενείων έκλεισε με σύντομο χαιρετισμό από τον πρόεδρο του εξαγωγικού τμήματος του Επιμελητηρίου, Αντώνη Παρασκευόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην φετινή διοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον εμπορικό κόσμο, όλους τους επιχειρηματίες
οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στην Ηλία. Βρίσκονται σήμερα στο Κερνάμε Ελλάδα, σε μια έκθεση η οποία γίνεται για δεύτερη φορά για την αστρονομία. Είναι η νέα μορφή εκθέσεων. Θα σας παρουσιάσουμε φέτος 210 νέους κωδικούς προϊόντων, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο, με προϊόντα γκουρμέ και άλλες γεύσεις οι οποίες θα φτιάξουν οι ΣΕΦ, οι οποίοι είναι ο κύριος Λαδρανάς μαζί με τον κύριο Κοκάλα, οι οποίοι βρίσκονται φέτος για δεύτερη χρονιά στο Χριστό. Αλλά θέλω να πω ένα πράγμα. Η επιχειρηματικότητα πονάει. Οι επιχειρηματίες πονάνε πάρα πολύ. Το πόσο έχουμε αντέξει όλοι τα τελευταία χρόνια, το γνωρίζουμε εμείς. Παρ' όλα αυτά αισιοδοξούμε, νυχθημερών τρέχουμε για να σώσουμε τις επιχειρήσεις μας και πάνω απ' όλα τις θέσεις εργασίας. Αμέσως μετά την κοπή της κορδέλας των Εγγενείων, οι επίσημοι προσκεκλημένοι, οι διοργανωτές και πλήθος κόσμου ξεναγήθηκαν στον χώρο της έκθεσης.